τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και άλλοι πολιτιστικοί χώροι θα ανοίξουν ξανά μετά από δικαστική απόφαση, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάνδερ Ντεκρό. Κάνει έτσι στροφή μετά από προηγούμενη απόφαση να κλείσουν εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού. Η ανατροπή ήρθε λίγες μόνο ημέρες αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε μία δέσμη νέων περιορισμών με αφορμή τη μετάλλαξη όμικρον. Οι περιορισμοί της περασμένης εβδομάδος αντιμετωπίστηκαν πάντως με διαμαρτυρίες στις Βρυξέλλες και νομική αμφισβήτηση από τον θεατρικό παραγωγό Μάθιου Πίντε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, ανέστειλε την απόφαση για παύση λειτουργίας του πολιτιστικού τομέα. Στην απόφασή του, το δικαστήριο είπε ότι η κυβέρνηση δεν είχε δείξει πως οι πολιτιστικοί χώροι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, ώστε να διαταχθεί το κλείσιμό τους. Αν και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι θα επιτραπεί να ανοίξουν ξανά, θα περιοριστούν σε μέγιστη χωρητικότητα 200 ατόμων. Οι επισκέπτες θα πρέπει επίσης να παραμείνουν καθισμένοι και να φορούν μάσκα για τη διάρκεια της οποιασδήποτε παράστασης.